Σκέψτε του τελευταίου μήνε, πότε έκανε κάτι το οποίο ήταν ένα ερέτημα για το μυαλό σου. Με πόσα χόμπι ασχολήθηκε, με πόσε σωματικέ δραστηριότητε. Έκανε χορό, έκανε γιόγκα, έκανε κάποιο άθλημα, γυμναστική. Όποια και είναι η απάντησή σου, ήρθε η ώρα να ανεβάσει αυτά τα νούμερα. Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου 10 τρόπου για να απαλλαγεί από την νοητική δυσκυλότητα. 10 τρόπου για να μπορέσει να ξεκολλήσει και να αποκτήσει περισσότερε δημιουργικέ ιδέε. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω να βοηθάω επιχειρηματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξη online και offline. Υπάρχει μια έκφραση που λέει Use it or lose it. Δηλαδή, αν κάτι δεν το χρησιμοποιεί, το χάνει. Και αυτό ισχύει και για το μυαλό μα. Ο εγκέφαλός μας αποτελείται από 12 τρισεκατομμύρια κύτταρα, τα οποία είναι περίπου όσα είναι τα αστέρια του όλου του γαλαξία μας. Παρότι μια έρευνα της Elizabeth Gould και του Fred Gage έδειξαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει καινούργια κεφαλικά κύτταρα, ωστόσο η δύναμη του ανθρώπινου νου δεν καθορίζεται τόσο πολύ από τον αριθμό των κυττάρων, όσο από τον αριθμό των συνδέσμων μεταξύ αυτών των κυττάρων. Τα κύτταρα συνδέονται μεταξύ τους με τις λεγόμενες συνάψει. Αν δεν προκαλούμε συνεχώ το μυαλό μα, αν δεν στέλνουμε σήματα σε αυτέ τι συνάψει, τότε το μυαλό μα σταδιακά χάνει την ικανότητά του να λειτουργεί. Η έλλειψη οξύτητα σε πολλού ηλικιωμένου δεν οφείλεται σε νεκρά εγκεφαλικά κύτταρα, τουλάχιστον στην αρχή, αλλά κυρίω από τη μη χρήση του. Το μυαλό είναι όπω ένα μη υπό αυτή την έννοια. Αν δεν το χρησιμοποιεί, θα αρχίσει να γίνεται πλαδαρό. Εσύ με ποιο τρόπο χρησιμοποιεί δημιουργικά το μυαλό σου. Άφησε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Θα σου δώσω λοιπόν τώρα 10 τρόπου για να ανοίξει περισσότερο το μυαλό σου. Και αφού ακούσει αυτού του 10 τρόπου, θέλω να επιλέξει τρει, του οποίου θα κάνει μέσα στι επόμενε 2 εβδομάδε. Έτσι, όχι μόνο θα μάθει κάτι καινούριο, αλλά θα εξασκήσει και το μυαλό σου. Πάμε λοιπόν. Νούμερο 1. Διάβασε ένα βιβλίο, ή ένα blog, ή κάποιο site που δεν συνηθίζει να διαβάζει. Η ανάγνωση είναι ένα εξαιρετικό νοητικό ερέθισμα. Η πρόκληση όμω είναι να διαβάσει κάτι που δεν συνηθίζει να διαβάζει. Το να διαβάζει συνεχώ βιβλία στο ίδιο θέμα δεν βοηθάει το μυαλό σου να αναπτυχθεί. Για παράδειγμα, εγώ διαβάζω συνήθω βιβλία που έχουν να κάνουν με αυτοβελτίωση, με προσωπική ανάπτυξη και με το μάρκετινγκ. Αυτό που κάνω όμω είναι ότι κατά καιρού προσθέτω και λογοτεχνικά βιβλία ή μυθιστορήματα. Ή μπορώ να διαβάσω βιβλία για οικονομικά, δηλαδή για τομεί που είναι έξω από τα βασικά μου ενδιαφέροντα ή τομεί που μπορεί ενδεχομένω λίγο να με ζορίζουν. Νούμερο 2. Εξάσκησε το σώμα σου. Η αερόβια άσκηση αυξάνει τη ροή οξυγόνου και το οξυγόνο είναι κάτι καλό για το μυαλό. Σκέψου ότι το μυαλό σου ζυγίζει περίπου 1,5 με 2 κιλά, το οποίο αντιστοιχεί στο 2% περίπου του συνολικού σωματικού σου βάρου. Παρ' όλα αυτά, χρησιμοποιεί το μυαλό σου το 20% του συνολικού οξυγόνου που παίρνει καθημερινά. Ο Dr. Γκλιφ στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο βρήκε ότι ένα αριθμικό άθλημα, όπως το τρέξιμο ή το κολύμπι, είναι το πιο χρήσιμο για δημιουργικές ιδέες. Και θα συμφωνήσω. Όταν κολλάει το μυαλό μου και δεν μπορώ να κατεβάσω κάποια ιδέα, το να πάω για τρέξιμο στο δασάκι που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι μου, με βοηθάει να αποκτήσω μια πιο φρέσκια οπτική. Και αν δεν σου αρκεί αυτό ως επιχείρημα, η άσκηση επίσης μειώνει το άγχος, το οποίο, ως γνωστόν, σκοτώνει εγκεφαλικά κύτταρα. Νούμερο 3. Ξεκίνα ένα κατασκευαστικό project με το οποίο δεν θα ασχολούσουν σε διαφορετική περίπτωση. Πάρε μερικά ξύλα και μερικά εργαλεία και φτιάξε ένα σκυλόσπιτο ή κάποια ράφια ή φτιάξε ένα ντουλάπι για το μπαλκόνι σου. Βρε σχέδια δηλαδή, πάρε τα εργαλεία και τα λοιπά και φτιάξτε το. Ή ακόμα καλύτερα, φτιάξε το από μόνο σου με το μηδέν. Πάρε τα εργαλεία και τα λοιπά και βρε την άκρη μόνο σου. Νούμερο 4. Μάθε μία νέα δεξιότητα. Παρακολούθησε ένα κορ. Η μαμά μου μέχρι τα 60 δεν είχε καμία σχέση με τα social media και μπήκε στο Facebook στα 60 τη, έμαθε να τα διαχειρίζεται και αυτή τη στιγμή είναι μία εκ των διαχειριστών σε μία από τι μεγαλύτερε ομάδε στο Facebook πανελλαδικά. Μάθε μία ξένη γλώσσα. Κάνε μαθήματα φωτογραφία. Απόκτησε μία δεξιότητα μέσω σχολών όπω το ΕΚΠΑ ή το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Πριν δούμε το νούμερο 5, θα ήθελα να μιλήσω για ένα λεπτό για το χορηγό του σημερινού βίντεο. Το τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα που διοργανώνω. Εδώ και λίγο καιρό διοργανώνω με μια ομάδα επιχειρηματιών ένα τρίωρο σεμινάριο Internet Marketing και Online Επιχειρηματικότητα. Στο οποίο κάποιο μαθαίνει πώ μπορεί να κάνει αποτελεσματικό marketing online σήμερα και πώ να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μέσω Internet και πολλά πολλά άλλα, όπω την κατάλληλη νοοτροπία και ψυχολογία που χρειάζεται να έχει όταν βγαίνει στο Internet. Έχω ετοιμάσει ένα πεντάλεπτο βίντεο δωρεάν, στο οποίο εξηγώ πώ βρίσκει περισσότερου πελάτε και συνεργάτε μέσω Internet Είτε πουλάς προϊόντα, είτε υπηρεσίε, είτε οτιδήποτε άλλο. Και κάποιο θα μου πει: Μα εγώ δεν έχω επιχείρηση. Τι να του κάνω του πελάτε. Στο τέλο του βίντεο, μιλάω για το 3 σεμινάριο το οποίο διοργανώνω, όπου μεταξύ άλλων θα δείξουμε και πώ να ξεκινήσει κάτι δικό σου μέσω ίντερνετ. Οπότε μπες στο GreekCoach.gr, κάθετο σεμινάρ, βάλτε τα στοιχεία σου, παρακολούθησε το σύντομο 5 βίντεο και μετά δήλωσε τη συμμετοχή σου για το επόμενο τριώρ σεμινάριο. GreekCoach.gr κάθε το σεμινάρ. Νούμερο 5. Μαγείρεψε ένα γεύμα από το μηδέν. Μπορεί μην ξέρεις να μην ξέρει να μαγειρέψει, αλλά όλοι μπορούν να ακολουθήσουν τι οδηγίε από μια συνταγή. Η μαγειρική αξιοποιεί ολόκληρο τον εγκέφαλο. Από το να ακολουθήσει τι διαδικασίε που υπάρχουν στη συνταγή βήμα προ βήμα, μέχρι και τη δημιουργική παρουσίαση ενό πιάτου. Νούμερο 6. Άκου μουσική, αλλά άκου μουσική που δεν συνηθίζει να ακούς. Ακούς συνήθω ροκ. Ωραία, άκου κάποιου κλασικού συνθέτε. Δεν εννοώ το Hendrix, εννοώ κλασικού συνθέτε κλασική μουσική. Σοπέν, Μπαχ, Μότσαρτ ή κάτι τέτοιο. Είσαι το έντεχνου. Δοκίμασε να ακούσει λίγη heavy metal. Ακούς κιλάδικά. Βασικά, για να βλέπει αυτό το βίντεο, μάλλον δεν ακούς κοιλάδικα. <χει> Όχι, πλάκα κάνω. Ωραία, αν ακούς κοιλάδικα, βάλει να ακούσει λίγη ραπ ή hip hop. Ή ακόμη καλύτερα, ξεκίνα ένα μουσικό όργανο. Ακόμα και αν είναι μελλοντικά ή φυσαρμόνικα ή το τρίγωνο. Και αν ανησυχεί ότι δεν θα είσαι καλό, κάνει ένα πρόβλημα. Ξεκίνα και συνέχισε παρόλα αυτά. Νούμερο 7. Γνώρισε καινούριου ανθρώπου. Και βασικά δεν εννοώ να συναντήσει ή απλώ να γνωρίσει καινούριου ανθρώπου, αλλά μάθε καινούριου ανθρώπου. Μπε σε μερικέ βαθιέ συζητήσει με νέου ανθρώπου. Μπορεί να είναι μια συζήτηση με έναν γείτονα ή με έναν συνάδελφο. ή με κάποιον που πηγαίνετε μαζί στη σχολή. Μέσα από τι συζητήσει μα αποκτούμε νέε οπτικέ για τη ζωή. Νούμερο Εκφράσου γραπτό σε ένα χαρτί. Προκάλεσε τον εαυτό σου να γράψει σε ένα ποίημα ή μια μαντινάδα. Κάτι που κάνει η κοπέλα μου κατά καιρού είναι ότι ξεκινάει μια μαντινάδα και με αφήνει να την ολοκληρώσω εγώ. Το οποίο για μένα είναι πρόκληση, γιατί δεν μου είναι εύκολο να βρίσκω ρήμε. <laughs> να λοιπόν μια πρόσφατη. Είμαστε σε μια παραλία σε ένα ωραίο μέρο στην Νότια Κρήτη και μου λέει: Τα κύματα τη θάλασσα χτυπάνε βράχο-βράχο και τη συνέχισα λέγοντα: Όταν θα φύγω από εδώ, καημό μεγάλο θα έχω. <laughs> Οπότε γράψει ένα ποίημα και μην ανησυχεί αν δεν κάνει ρήμα. Εξέφρασε γραπτό τη σκέψη σου. Γράψε ένα μικρό κείμενο επιστημονική φαντασία ή μυστηρίου ή κομμωδία. Το να γράψει κάτι σε μία μορφή που δεν είναι συνηθισμένη για εσένα, τι κάνει. Θα σε βοηθήσει να επεκτείνει το νοητικό σου χαρτοφυλάκιο. Νούμερο 9. Ταξίδευε στο εξωτερικό ή σε προορισμού μακριά από τον τόπο σου. Βασικά θα μπορούσε να είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό, θα μπορούσε όμως να είναι και ένα ταξίδι, μια εκδρομή σε ένα μέρος της περιοχής σου, της πόλης σου ενδεχομένως, που δεν έχει επισκεφτεί ποτέ. Βάλε τον εαυτό σου στην κουλτούρα του νέου περιβάλλοντος. Μίλα με τους ντόπιου κατοίκου. Κάτσε σε ένα καφενείο. Και νούμερο 10. Επισκέψω μουσεία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αλλά τα μουσεία είναι μία από τις καλύτερες αναξιοποιητές επιχειρηματικές πηγές. Τα μουσεία τέχνης είναι ένας καλός τρόπος για να ανοίξεις το μυαλό σου. Τα μουσεία επιστήμης προκαλούν τη σκέψη σου. Τα αρχαιολογικά μουσεία σου δίνουν μία τρισδιάστατη απεικόνιση προηγούμενων εποχών. Αυτοί λοιπόν ήταν 10 τρόποι για να εξασκήσεις το μυαλό σου να είναι περισσότερο δημιουργικό. Τώρα που έμαθες λοιπόν αυτές τις 10 ιδέες, θέλω να επιλέξεις 3 ιδέες από αυτές που θα ξεκινήσεις να εφαρμόζεις μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες και δεσμεύσου γι' αυτό. Γράψε στα σχόλια από κάτω ποιες τρει ιδέες θα επιλέξει να εφαρμόσεις. Αν έφτασε μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντα το κόκκινο κουμπί. Πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις τι ειδοποιήσεις, Ανεβάζω ένα νέο βίντεο σχεδόν κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχει κάποια ερώτηση που θα θες να σου απαντήσω. Και πες μου επίση, τι κάνει εσύ όταν κολλάει το μυαλό σου και δεν σου έρχονται δημιουργικέ ιδέε. Αν έχεις κάποιες ιδέες που θα ήθελε να τις βάλεις σε εφαρμογή και δεν ξέρεις πώς να ξεκινήσεις, ζήτα να κάνουμε μία συνεδρία συμβουλευτικής. Μπες στο GreekCoach.gr καθέτος free. Κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντας στο GreekCoach.gr καθέτος list για να μπορούμε να έχουμε επαφή και εκτός YouTube. Κάνε πράξη τις σημερινές ιδέες. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου! Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου, μπαίνοντας στο greekcoach.gr-list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω, μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου, Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Θα βρεις το link στην περιγραφή.